γιατί μας εντάσσεται στο πεδίο της νόσου Αλτσχάιμερ, που είναι η κυριότερη μορφή άνοιας και πλήττει κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Πάνω από 30 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από την νόσο στον κόσμο αυτή τη στιγμή και με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής αναμένεται μέχρι το 2050 να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια. Η νόσος θεωρείται η μάστιγα του 21ου αιώνα. Μέχρι σήμερα δεν υφίσταται αξιόπιστη εργαστηριακή μέθοδος για την εκλεκτική και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Στόχος της μελέτης μας είναι να δημιουργήσουμε ένα διαγνωστικό φάρμακο για την νόσο. Συγκεκριμένα στοχεύουμε να απεικονίσουμε τις αμυλοειδείς πλάκες που χαρακτηρίζουν την νόσο Αλτσχάιμερ. Η ομάδα μας καλύπτει όλο το φάσμα του σχεδιασμού, της σύνθεσης, της βιολογικής αξιολόγησης νέων ενώσεων με στοχευμένη δράση. Θα ήθελα να τονίσω εδώ και την μοναδικότητα του Δημοκρίτου στην έρευνα με ραδιοϊσότοπα για ιατρικές εφαρμογές. Μια μοναδικότητα η οποία θα πρέπει και να προβληθεί αλλά και να ενισχυθεί. Προχωρήσαμε σε πειράματα με διαγωνιδιακά ποντίκια. Τα διαγωνιδιακά αυτά ποντίκια είναι μοντέλα για την νόσο Αλτσχάιμερ. Ο εγκέφαλός τους είναι γεμάτος με αμυλοειδείς πλάκες και τα ποντίκια αυτά εκτρέφονται εδώ στο Ινστιτούτο Βιολογίας. Χορηγήσαμε λοιπόν τώρα πια τη ραδιενεργό ένωση με το ραδιενεργό τεχνίτιο στο διαγωνιδιακό ποντίκι και απεικονίσαμε τον εγκέφαλό του με γάμα κάμερα. Διαπιστώσαμε ότι η ραδιενέργεια η οποία σωρεύεται στον εγκέφαλο του διαγωνιδιακού ποντικού είναι υψηλότερη από αυτήν η οποία συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο του φυσιολογικού ποντικού, αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην περαιτέρω αξιολόγηση του φαρμάκου μας. Στο πλαίσιο της μελέτης που αναλάβαμε, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, γιατί καλύψαμε όλα τα παραδοτέα τα οποία είχαμε αναλάβει. Φυσικά, από εδώ και πέρα υπάρχει συνέχεια. Υπάρχουν πάρα πολλά πειράματα ελέγχου τα οποία πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε καταρχάς αν αυτή η επιπλέον ραδιενέργεια η οποία συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο του διαγωνιδιακού ποντικού, εάν όντως συνδέεται με πρόσδεση της ενώσεώς μας στις αμυλοειδείς πλάκες. Άρα αυτό είναι το επόμενο βήμα, το οποίο έχει αρκετή πειραματική δουλειά, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας.